Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Παπάγου Χολαργού διοργανώνει στο Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Δημαρχείο Παπάγου Χολαργού, πολιτική συζήτηση με ομιλητές, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωστή Χατζηδάκη, και τη Ζωή Ράπτη, Γραμματέα Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία, η παράταξή μας, ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έρχεται από μακριά και προορίζεται να πάει πολύ πιο μακριά ακόμα. Σήμερα, οι ανανεωμένοι σε πρόσωπα, ιδέες και ανοιχτή στην κοινωνία παράταξή μας προτάσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση απέναντι στην αφόρητη υποκρισία, την διγλωσία, την αναξιοπιστία και την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕ. Μαζί μας έχουμε τον Κωστή Χατζηδάκη, Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Β' Αθηνών. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την ομιλία. Καλησπέρα. Μιλήσατε για πολλά θέματα, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως ένα αξιακό πρότυπο το οποίο οι Έλληνες, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, πρόκειται να καταψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Για μένα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ένα κόμμα που πρέπει να ηγηθεί, αλλά ένα αξιακό πρότυπο που πρέπει να ηγηθεί. Και με αυτό εννοώ ότι πρέπει να ηγηθούν τα ψέματα και η δημαγωγία, ο κινησμός και η απίστευτη υποκρισία. Η τάση να λέει κάποιος τα πάντα και τα αντίθετά τους, να κάνει τα πάντα και τα αντίθετά τους, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία. Δεν μας αξίζει αυτό. Δεν φτάνει ότι η κυβέρνηση αυτή απέτυχε παταγωδώς στην οικονομία. Νομίζω στέλνει και ένα λάθος μήνυμα συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια καινούργια αρχή. Πράγματι αξίζουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Μιλήσατε για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αρκετά. Μας είπατε ότι θα παρουσιαστεί σύντομα. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε παρουσιάσει κάποιες πτυχές του προγραμματός μας, αρκετές. Στην οικονομία, ας πούμε, έχουμε πει πάρα πολλά. Εκείνο που προτιθέμεθα να κάνουμε μέχρι τις εκλογές είναι να παρουσιάσουμε και τους υπόλοιπους τομείς, ξεκινώντας από δύο τομείς βασικούς. Νομίζω μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε παρουσιάσει τις θέσεις μας με λεπτομέρειες στους μεγάλους τομείς, της παιδείας αρχικά και της υγείας στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Δεν είναι ένα κόμμα που πρέπει να ηγηθεί και κατά την άποψή μου, είμαι βέβαιος και κατά τη δική σας, σίγουρα θα ηγηθεί. Πρέπει να ηγηθεί και θα ηγηθεί κάτι πολύ παραπάνω. Ένα αξιακό πρότυπο. Δεν μας αξίζει αυτή η κυβέρνηση. Δεν αξίζει στην Ελλάδα, στην ιστορία της και τους Έλληνες. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να αγγίξει όλους. Δεξιούς, κεντρώους, εγώ λέω και αριστερούς. Γιατί και οι αριστεροί, οι έντιμοι Έλληνες αριστεροί συμπολίτες μας, δεν χρωστάνε σε τίποτα. Μαζί μας είναι η Ζωή Ράπτη, Γραμματέα Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ. Σας ακούσαμε στην ομιλία σας να μιλάτε για το κοινωνικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και παλιότερα και για το πρόγραμμα που υπάρχει, για την οικογένεια, για το παιδί, για το brain drain, για τις ασθενέστερες ομάδες. Πράγματι, σήμερα βιώνει η χώρα μια μεγάλη δημογραφική κατάρρευση. Αυτό και η Νέα Δημοκρατία το αντιμετωπίζει με συγκεκριμένα μέτρα. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν ουσιαστικά στο να δώσουν δουλειά σε περισσότερους ανθρώπους και γι' αυτό έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Αλλά πέραν αυτού να ενισχύσει συγκεκριμένα την οικογένεια με 1.000 ευρώ αφορολόγητο για το κάθε παιδί, με ολοήμερα σχολεία για όλους, με παιδιά μέσα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπου θα ενισχύονται με 180 ευρώ η κάθε οικογένεια νέων γονέων, προκειμένου να βάλουν τα παιδιά εκεί, εφόσον δεν υπάρχουν βρεφονιπιακοί σταθμοί στη χώρα, επαρκής. Από εκεί και πέρα, ουσιαστικά με αύξηση του ποσού, το οποίο θα διανέμεται στους ανέργους, με πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με μια σειρά άλλων έργων, τα οποία είναι επανακατάρτιση πάνω από 50.000 νεαρών κάτω των 35 ετών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές προκειμένου να βρουν δουλειά, δηλαδή να δουλέψουν σε καινούργιες θέσεις εργασίας οι οποίες ζητούνται από την ελληνική αγορά. Για
τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να στηριχτεί η οικογένεια. Ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για την ενίσχυση των τρίτεκνων και των πολύτεκνων, όπου θα αποκαταστήσει τα επιδόματα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έκοψε τον τελευταίο χρόνο, το 2018, που είναι πάνω από 48 εκατομμύρια, και θα δοθούν αυτά για την ενίσχυση αυτών των οικογενειών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η προστασία της οικογένειας. Με ένα εδάφιο 5 στο άρθρο 21 προσθέθηκε η διάταξη ότι η οικογένεια ως θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος και η μητρότητα, τελούν υπό την προστασία του κράτους. Δηλαδή, το κράτος θέλησε να αναγορεύσει στη συνταγματική επιταγή μέτρα για την προστασία της οικογένειας. Ακολουθήθηκαν όμως συγκεκριμένες πολιτικές. Μια πολιτική που ακολουθήθηκε από τον Κώστα Καραμαλή το 2006 ήταν ουσιαστικά μια επιδοματική για τη στήριξη των τριτέκνων, όπου για πρώτη φορά δόθηκε τότε επίδομα στο τρίτο παιδί και ουσιαστικά και επίδομα γένας στην μητέρα που θα έτεκνε τρίτο παιδί. Και στη συνέχεια με την επίκληση της δημοσιονομικής δυσπραγίας αυτό καταργήθηκε. Όμως, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2013 θέσπισε για πρώτη φορά για να προσφέρει στήριξη σε οικογένειες με ένα και δύο παιδιά το επίδομα για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο. Ταυτόχρονα έδωσε και για οικογένειες με τρία παιδιά επίδομα 500 ευρώ ανά τέκνο. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά θα είχε ενίσχυση 2.000 ευρώ το χρόνο. Ενώ με τρία, ενώ με τρία παιδιά 1.500 ευρώ το χρόνο. Έτσι, για πρώτη φορά στηρίχθηκε η ελληνική οικογένεια και μετά επέπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την πολιτική συζήτηση που διοργάνωσε η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας Παπάγου Χολαργού, για το nstv.gr, Ριέλα Χρυσού.